Σε μία πλευρά. Βρισκόμαστε στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα, όπου υπάρχει ένα event που είναι προγραμματισμένα κάποια event εδώ πριν από τον τερματισμό του διεθνή ποδηλατικού αγώνα γύρω Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μαζί μας είναι ο Ειδικός Συμβούλος της Περιφέρειας και Θέματα Αθλητισμού και Τουρισμού. Ο Ηλίας Μπουρμάς. Κύριε Ηλία Μπουρμά, πες μας δύο λόγια για αυτόν τον διεθνή σημαντικό αγώνα. Μπράβο στην Εβίνα που είχε αυτή την πολύ ωραία έμπνευση. Έχω και τεράστια τιμή ως παιδιός της Νέας Ελλάδας που έχει φτιάξει ένα τόρεχο πλέον ποδήλατο γεμάτο καρδιές γύρω των πρωτοκύκλων. Στην Αναστασία, το ποδήλατο που θα διασχίζει ένα υπέροχο τοπίο με κύματα, με δέντρα, όλη η φύση. Στην Κωνσταντίνα που έχει φτιάξει εδώ υπέροχα τρίγωνα, στέγες, δέντρα, παράδειγμα να πάντα. Σπουδαία διοργάνωση, μια παγκοσμίου φήμης διοργάνωση, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και το όμορφο κολλήτσιο και τους συνεργαζόμενους δήμους, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με νέα πόλεις περιφερειακές ενότητες, δίνοντας την ευκαιρία αφενός εκατοντάδες διεθνή δίκτυα να καταγράψουν το γεγονός ως αθλητικό και να παρακολουθήσουν εικόνες από όλη την περιφέρεια της Νέας Ελλάδας να ταξιδέψουν μέσω του γεγονότος παντού. Παράλληλα, δράσεις παράλληλες όπως αυτές που γίνονται πίσω με αυτή τη στιγμή βάζουν και τον κόσμο των παιδιών στον κόσμο του ποδηλάτου, τον τρόπο να το αγαπήσουν, να το υιοθετήσουν και να το κάνουν και καθημερινότητα. Και γιατί όχι αύριο μεθαύριο να γίνει και να ενταχθεί και ως καθημερινότητα στις πόλεις μας, κάτι το οποίο πραγματικά το θέλουμε και λειτουργεί σε πολλές χώρες του κόσμου και για μας είναι εξωτερικό.